Αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, νέοι και νέες, αγωνιστές του αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού, φιλιρηνικού κινήματος, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και των φορέων που στηρίζουν τις εκδηλώσεις, τιμούμε τη θυσία του πρωτομάρτυρα του αντιπεριαλιστικού, αντιπολεμικού κινήματος ειρήνης της χώρας, του νεολαίου αγωνιστή Νίκου Νικηφορίδη. Τιμούμε τον Νίκο Νικηφορίδη σε συνθήκες πολύ δύσκολες για τη ζωή του λαού μας. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο λαός και η νεολαία τιμήσαμε τα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη. Η αιτία του εγκλήματος είναι γνωστή. Το σύστημα της εκμετάλλευσης σκοτώνει στους πολέμους που προκαλεί, σκοτώνει όμως και στη λεγόμενη ειρήνη του. Γιατί η κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στο σύστημα αυτό είναι υποταγμένη στο ανελαίητο κυνήγι του κέρδους. Γιατί μπροστά στο κέρδος των κεφαλαιοκρατών απαξιώνεται απόλυτα η ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Γιατί τα κέρδη των εκμεταλλευτών είναι το αίμα μας και οι ζωές μας. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να τιμωρήσουν τους πραγματικούς υπευθύνους της τραγωδίας στα Τέμπη, στη Μάνδρα της Αττικής, στο Μάτι, στη Θεσσαλία, στον Εύρο. Να πληρώσει για τα βαριά εγκλήματα το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που το υπηρετούν. Είναι χρέος μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να γίνουμε πολύ, πολύ περισσότεροι στον αγώνα για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Φίλοι συναγωνιστές, νέοι και νέες, παλιά και νέα προβλήματα οξύνονται και φέρνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύ χειμωνιά για τους εργαζόμενους. Οι οικονομικές εξελίξεις οδηγούν για ακόμη μεγαλύτερη όξυνση των προβλημάτων και της φτώχειας. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι αυξάνουν τα κέρδη τους, οι έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και μπλοκ στο πλαίσιο μιας διαφαινόμενης νέας και βαθύτερης οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, οι διαφαινόμενες ανακατατάξεις στην κορυφή της υπεριαλιστικής πυραμίδας φέρνουν νέους πολέμους, προσφυγιά, δυστυχία και θάνατο. Σε λιγότερο από ένα μήνα κλείνουν 25 χρόνια από την έναρξη του βρώμικου πολέμου των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον στο λαό της Γιουγκοσλαβίας το 1999. Στην ευρύτερη περιοχή μένονται πόλεμοι και ξεπηδούν νέες αιστείες αντιπαράθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ολόκληρη η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα πύρινο κουβάρι που καταγγέλει λαούς και χώρες. Συνεχίζεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αμέτρητα θύματα και τεράστια δεινά και θυσίες για τους δύο λαούς και με απρόβλεπτη ακόμη την κατάληξή του. Συνεχίζονται ασταμάτητα για πάνω από 5 μήνες η σφαγή γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, με πάνω από 30.000 νεκρούς, με χιλιάδες νεκρά μικρά παιδιά, αμέτρητους τραυματίες και όλη την περιοχή της Γάζας να έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από χαλάσματα. Στο δολοφονικό αυτό έργο του Ισραήλ έχει δυνάμεις και πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα σταματήσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού μέχρι να αποκτήσει τη δικιά του πατρίδα στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.